μετήχε με τρεις αθλητές στο γύρο Πελοποννήσου. Χίλια χιλιόμετρα. Χίλια χιλιόμετρα. Ξεκινήσαμε από Ελευσίνα, αριστερόστροφα το γύρο της Πελοποννήσου, δηλαδή Κόρινθο, Αχαΐα, Ηλία, Κυπαρισία, Πύλος κάτω. Γενικά πιάσαμε όλα τα άκρα της Πελοποννήσου, όλη τη χούφτα και επιστρέψαμε από Ναύπλιο. Αντώνη, πόσες μέρες? Συνολικά κάναμε τρεις μέρες και δύο ώρες. Την πρώτη μέρα κοιμηθήκαμε, κάναμε 24 ώρες ποδήλατο και κοιμηθήκαμε 5 ώρες. Τη δεύτερη μέρα κάναμε 22 ώρες ποδήλατο και κοιμηθήκαμε 2,5 ώρες. Και τελικά άλλες 26 ώρες. Το ποδηλατήν εκπροσωπήθηκε από το Στέλιο τον Κερκετζέ, το Λεωνίδα τον Μαθιούδη και την αθετιά μου. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία. Και το κυριότερο ότι πήραμε το πρόκριμα για το γύρο της Γαλλίας. Παρίσι, Βρέστη, Παρίσι. Ήταν μια κούρσα που μετήχαν 100 ποδηλάτες και κατόρθωσαν να το τερματίσουν γύρω στους 66. Εξαιρετική δυσκολία είχε και τα 500, μπορούμε να πούμε, το έδαφος ήταν flat, αλλά από το 500 μέχρι το 777 ήταν ένα ανάγλυφο εξαιρετικής δυσκολίας με πάρα πολλά υψομετρικά. Τελικά με τα βασάνων και κόκκων καταφτάσαμε και τερματίσαμε και νιώθουμε ειλικρινά πάρα πολύ περήφανοι για αυτό τον υπέρ μαραθώνιο. Πότε θα γίνει ο γύρος της Γαλλίας? Είναι του χρόνου τέτοιο καιρό. Μάλιστα. Είναι καλή επιτυχία. Να είστε καλά, ευχαριστώ.